με γρήγορους ρυθμούς που αφορούν για εργασίες για την ολοκλήρωση του περιφερειακού δακτυλίου των Τρικάλων, που αναμένεται να αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά το κέντρο της πόλης. Το έργο, προϋπολογισμού 2,1 εκατομμύριων ευρώ μετά την έκπτωση, περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση 3,5 περίπου χιλιόμετρων, την ολοκλήρωση των κόμβων Αγίων Αποστόλων, Ρογγίων και Τσαγκάδα και τη διαπλάτηση παράπλευρου δρόμου συνολικού μήκους 700 μέτρων περίπου. Το έργο, αν συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό οι εργασίες, αναμένεται να παραδοθεί για χρήση στους Τρικαλινούς μέχρι τέλος του χρόνου. Πήραμε τον περιφερειακό δακτύλο για 8 χρόνια, ήταν κάποιες εργασίες, ήταν σταματημένος, τον ξεμπλοκάραμε, ήρθαμε σε επαφή με τον ΟΣΕ, πήραμε την έγκριση με δικά μας χρήματα από το ΕΣΠΑ και συγχρόνως με την επίβλεψη του ΟΣΕ, προχωράμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την ισόπεδη διάβαση του κυπακίου και τον κυκλικό κόμβο στον ΟΑΕΔ και συγχρόνως να αποσυμφορήσουμε με τα μεγάλα φορτηγά από την πόλη, να δώσουμε ποιότητα ζωής και στους ανθρώπους που είναι κοντά στη Μετεώρων, όπως και στην Αγία Μονή, όπως και στον Πύργο, στον Πυργετό, για να μπορέσουμε και πραγματικά θα μπορέσουμε μέχρι τέλος του έτους να δώσουμε σε κίνηση τον άξονα του περιφερειακού από την Καλαμπάκας μέχρι το Μήλο του Τσαγκάδα. Και αυτό ήταν μια δέσμευση και πιστεύουμε ότι την ολοποιούμε.